αποκοβούν από παντού οι Έλληνες καταναλωτές για να πληρώσουν τους φουσκωμένους λογαριασμούς του ρεύματος που είδαν ξαφνικά να έρχονται τους καλοκαιρινούς μήνες. Η κυβέρνηση με παρεμβάσεις προσπαθεί να σβήσει αυτή τη φωτιά για το επόμενο διάστημα και νωρίτερα σήμερα ανακοινώθηκαν μέτρα για όσους έχουν επιλέξει το πράσινο ή κίτρινο κειμενόμενο τιμολόγιο. Η κυβέρνηση, όπως είπαμε, όταν υπάρχει ανάγκη, παρεμβαίνει και συνδράμει τους καταναλωτές. Δεν έχουμε ευκολία στο πώς θα παρέμβουμε, γιατί είναι τα ευρωπαϊκά εργαλεία και οι ευρωπαϊκές δεσμεύσεις εξαιρετικά περιορισμένα τα εργαλεία και αυστηρές οι δεσμεύσεις. Θα επιβληθεί φόρος στην ηλεκτροπαραγωγή με φυσικό αέριο για 2 μήνες, Ιούλιο και Αύγουστο, και το ποσό που θα συγκεντρωθεί θα πάει στον κουμπαρά και από εκεί στους καταναλωτές. Για το μήνα Αύγουστο το όριο κατανάλωσης θα είναι 500 κιλοβατόρες και το ποσό θα ανακοινωθεί στις αρχές του Αυγούστου και δικαιούχοι θα είναι όσοι επιλέξουν κειμενόμενα πράσινα ή κίτρινα και όχι μπλε τιμολόγια. Εξαντλούμε τη δημιουργικότητά μας υπέρ των καταναλωτών. Το Υπουργείο Ενέργειας υπάρχει για να υπερασπίζεται τον καταναλωτή. Οι επιχειρήσεις δεν θα επιδοτηθούν, παρόλα αυτά όμως ο Υπουργός Ενέργειας ανακοίνωσε πως θα διαγραφούν τα αναδρομικά χρέη που επρόκειται να επιβαρύνουν χιλιάδες επιχειρήσεις λόγω της επιστροφής ενός ειδικού τέλους. Το να σταθούμε δίπλα στον Έλληνα καταναλωτή με πολύ στοχευμένες παρεμβάσεις σε μια προσπάθεια να ανακουφίσουμε τις δυσμενείς συνέπειες και αυτής της τρέχουσας συγκυρίας. Ο Πρωθυπουργός από χθες σε συνέντευξή του ανακοίνωσε παρεμβάσεις που θα ανακουφίσουν τα νοικοκυριά. Θέλω να θυμίσω ότι δώσαμε παραπάνω από 10 δισεκατομμύρια ευρώ τις εποχές της μεγάλης αύξησης των τιμών του ρεύματος. Πώς το κάναμε αυτό, φορολογώντας ουσιαστικά τα... Δεν θέλω, μ' αρέσει, προτιμώ τα ουρανοκατέβατα από τα υπερκέρδη, διότι είναι απρόοπτα κέρδη για τα οποία δεν δούλεψε κανείς για να τα κερδίσει, αναφέρομαι στις εταιρείες. Είναι προφανές ότι όταν υπάρχει πολιτικό κόστος, όλα τα ανακαλύπτεται. Μέχρι τότε, τίποτα. Άκαρ του τάφου σιωπή. Αν δεν το έχουν καταλάβει, κυβερνούν πάνω από 5 χρόνια και όφυλα να έχουν ξεδιπλώσει έναν σχεδιασμό, ο οποίος θα διασφάλιζε φθηνό ρεύμα για τους Έλληνες καταναλωτές. Δεν το κάνουν γιατί δεν θέλουν να πειράξουν την ολιγαρχία της ενέργειας. Η συνέντευξη του Πρωθυπουργού ήταν μια ακόμη μονότονη και προκλητική επανάληψη του γνωστού αφηγήματος περί στρεβλώσεων στην αγορά, προκειμένου να δικαιολογήσει τις εκρηκτικές αυξήσεις στο ρεύμα, τα τρόφιμα, τα χτωπλοϊκά εισιτήρια. Για τους δικαιούχους του κοινωνικού τιμολογίου, οι παρεμβάσεις της κυβέρνησης, όπως ανακοινώθηκε, θα είναι μεγαλύτερες.